Ακόμα και αν στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας του κόμματός μας δεν είχαμε προγραμματίσει τη σημερινή εκδήλωση, έχουμε την αίσθηση ότι θα έπρεπε να την κάνουμε. Το έναυσμα το δίνει το πρωτοσέλιδο του σημερινού ριζοσπάστη. 2 χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας και με την ακρίβεια να σαρώνει, ο λαός δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει σωτήρες και λύσεις έξω από τη δική του πάλη. Δυναμώνουν οι αιστείες διεκδίκησης και αγώνα. Θάρρος, ο περήφανος αγώνας στη Λάρκο, η μεγάλη απεργία των λιμενεργατών, η ανυποχώρητη πάλι σε πετρέλαια Καβάλας και Βαρβαρέσο, τα μπλόκα των βιοπαλλεστών αγροτών. Αυτά λέει το σημερινό πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Είναι αυτή η εξέλιξη της πάλης των εργαζομένων στα πετρέλαια που επιβεβαιώνει πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, πως η εργατική ενότητα, η συσπήρωση και η αλληλεγγύη είναι δυνάμεις πολύ ισχυρές, ικανές για τα πάντα. Κάτι που φανερώνεται και από μια άλλη πλευρά. Η φλόγα που δεν καίει στην καμινάδα των εγκαταστάσεων, μαζί με τις εγκληματικές ευθύνες της εταιρείας και τον κίνδυνο που σηματοδοτεί, δείχνει και ότι τα εκατομμύρια και οι υποδομές από μόνα τους δεν παράγουν τίποτα. Ότι στα χέρια και στα μυαλά των εργατών βρίσκεται η μόνη δύναμη που μπορεί να παράξει, να κινήσει τις μηχανές, ότι από τους εργάτες παράγεται όλος ο πλούτος. Δεν γίνεται να μην πάει ο νους στην τεράστια αντίθεση. Από τη μια η Καβάλα να είναι ο μόνος νομός της Ελλάδας που παράγεται πετρέλαιο και από την άλλη οι μαθητές στα σχολεία να σκεπάζονται με κουβέρτες, τα εργατικά λαϊκά σπίτια να μην βγάζουν τον πίνα από τους λογαριασμούς. Έτσι εκδηλώνεται η αντιλαϊκή πολιτική σε κάθε τομέα που αφορά τη ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών τους, στα διαλυμένα νοσοκομεία και στα μέτρα ατομικής ευθύνης για την πανδημία, στις παρατημένες υποδομές και τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού μπρος σε κάθε φυσική καταστροφή, φυσικά στο εισόδημα που τσακίζεται από κάθε πλευρά, στα εργασιακά δικαιώματα που μπαίνουν στο προκρούσι του νόμου Χατζηδάκη. Η ευθύνη κάθε αστικής κυβέρνησης για αυτή την κατάσταση είναι βαριά. Πάνω απ' όλα γιατί, παρά τις επιμέρους διαφορές μεταξύ των διαφόρων κυβερνήσεων, συμφωνούν στα βασικά. Οι πολλοί θα δουλεύουν και οι λίγοι θα μοιράζονται το πλούτο. Η ανάπτυξη θα έχει θεότη στα κέρδη των μονοπωλίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μνημόνια των μνημονίων της θα είναι ο εγγυητής αυτής της πορείας. Θα αξιοποιούνται πότε αφηγήματα, πότε από προσανατολιστικές κοκορομαχίες, πότε ψίχουλα, αλλά όλο και περισσότερο το μαστίγιο της καταστολής, των διώξεων, της ποινικοποίησης κάθε αγωνιστικής δράσης, όπως πολύ καλά γνώρισαν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι των πετρελαίων, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Γι' αυτό εκτιμάμε ότι έχει έδαφος για γερά πατήματα το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στους εργατοϋπάλληλους, στους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, τις γυναίκες του Μόθου, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος. Γι' αυτό θεωρούμε πως είναι πυροφόρος δρόμος αυτός που ήδη άνοιξε με τον κοινό συντονισμό και δράση στο κίνημα δυνάμεων που κάνουν το βήμα, μπαίνουν στον αγώνα, βάζουν μπροστά τις ανάγκες τους και τη ζωή τους, δεν αφήνουν την τύχη τους σε κανένα σωτήρα και παλεύουν, βαθαίνοντας μέσα στον αγώνα τους δεσμούς τους. Εκεί λύνουν τις όποιες διαφορές, εκεί το συνάδελφε συναγωνιστή αποκτά το πραγματικό του περιεχόμενο. Είναι δεδομένο ότι έχει πολλά κεφάλαια ακόμα μπροστά ο αγώνας. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας να είναι νικηφόρος. Όμως επιτρέψτε μας να σημειώσουμε, έχει ήδη νικήσει. Το αποδεικνύει και ο φόβος των δυνάμεων καταστολής που πρωί-πρωί ήρθαν να μας πούν την καλημέρα τους, να δουν μήπως ετοιμάζεται καμιά έφοδο στις εγκαταστάσεις και την χάσουμε. Αυτή την κατεύθυνση θα τη συνεχίσουμε. Θα τη συνεχίσουμε κυριολεκτικά τα επόμενα 24 ώρα και τις επόμενες εβδομάδες. Οι κομμουνιστές μέσα στα σωματεία, μέσα στους εργατικούς λαϊκούς φορείς, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα και έξω από τη Βουλή, δεσμευόμαστε ότι δίνουμε και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας να συνεχιστούν αυτά τα βήματα, να μαζικοποιείται ο αγώνας,
να νιώσουν ακόμα πιο βαθιά κυβερνώντες και εργοδότες την πίεση της εργατικής λαϊκής πάλης. Και ταυτόχρονα και εδώ πέρα στην οργάνωση της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με εκδηλώσεις λίγο πολύ σε κάθε πόλη της περιοχής, τις οποίες σε πρώτη φάση θα τις κορυφώσουμε στις 27 του Μάρτη με μεγάλη εκδήλωση με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, εκδήλωση την οποία ήδη από τώρα σας καλούμε.